Θα ήθελα να ξεκινήσουμε κατευθείαν με το βίντεο της Ελένης, όπου μιλάει η ίδια. Μιλάει η ίδια για την ασθένειά της, για τον τρόπο που την αντιμετώπισε, μέχρι την τελευταία στιγμή. Με τη θαραλέα στάση και την αξιοπρέπειά της έγινε η γυναίκα σύμβολο στη μάχη κατά του καρκίνου. Η δύναμη ψυχής που έδειξε έγινε σημείο αναφοράς από την πρώτη μέρα που τη χτύπησε η ασθένεια. Η Ελένη Καλαμάρη έσβησε μετά από 5 χρόνια σκληρής μάχης που έδωσε ενάντια στον καρκίνο το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης. Το σπάνιο αυτό πλάσμα, όση δύναμη κι αν έδειξε, άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο, βυθίζοντας σε πένθος τους δικούς της ανθρώπους και το μικρό της γιο, που είναι σήμερα 5 χρονών. Πάλευε να κρατηθεί στη ζωή και δεν έχανε το κουράγιο της για το καμάρι της, το αγόρι της που λάτρευε. Όταν μαθαίνεις ότι έχεις καρκίνο όμως, διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το συνέστημα είναι ίδιο. Θεέ μου, θα πεθάνω, γιατί έτσι μας το έχουν περάσει. Το πώς το διαχειρίζεται ο καθένας μετά είναι διαφορετικό. Έχω δει ανθρώπους οι οποίοι λένε εντάξει, ευχαριστώ και πάνε και πέφτουν από τον μπαλκόνι. Και έχω δει και ανθρώπους οι οποίοι λένε άντε και θα δούμε και περιμένουν απλά πότε θα έρθει η ώρα να μετρήσει αντίστροφα ο χρόνος να φύγουν. Και έχω δει και ανθρώπους που είναι πια στη δική μου την παρέα. Που λέμε οκ, okay, εντάξει, πολεμάμε τον καρκίνο. Την Ελένη τη γνωρίσαμε μέσα από τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο και τη φιλοξενήσαμε στην εκπομπή για το σθένος που έδειχνε και τον τρόπο που διαχειρίζονταν την ασθένειά της. Με τη δύναμη της ψυχής της μας συγκίνησε πολλές φορές και έγινε για μας ένας δικός μας αγαπημένος άνθρωπος. Μπορεί να μην έχω κυριολεκτικά να πάρω μια σοκολάτα στο παιδί μου, ίσως να υπερβάλλω. Έχει τύχει όμως και αυτή η κατάσταση. Αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου, γιατί μπορώ και το κοιτώ. Και είστε μαμά και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Από πολύ νωρίς έδινε τον αγώνα της γενναία, πολεμώντας τον καρκίνο και χωρίς να παραπονεθεί ποτέ. Με τη στάση της παρέδιδε μαθήματα ζωής. Μας άγγιξε βαθιά όταν πριν από 2 χρόνια ακριβώς την είχαμε φιλοξενήσει στην εκπομπή. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, η Ελένη έρχεται για πρώτη φορά αντιμέτωπη με τον καρκίνο στο μαστό. Εκείνη το έμαθε 10 μέρες αφού γέννησε το γιο της. Οι μισοί λέγαν ότι είχα καρκίνο και δεν το ήξερα και φούντωσε. Οι άλλοι μισοί λέγαν ότι είχα καρκίνο και το ήξερα και το έκρυβα και φούντωσε. Η βιοψία έδειξε ότι καρκίνο απέκτησα στην εγκυμοσύνη. Η Ελένη αντιμετώπιζε με αισιοδοξία τη σοβαρή κατάσταση με την υγεία της. Ακόμη και την πτώση των μαλλιών της από τις χημειοθεραπείες τη διαχειρίζονταν με χιούμορ. Όμως έχω δει ότι κάνεις... αυτοσαρκάζεσαι και με το πρόβλημα της υγείας σου. Δηλαδή, έγραψες. Έφτιαξα την περιουκίτσα μου, μόλις πέσουν τα μαλλιά θα τη φορέσω και θα ανεβάζω φωτογραφίες. Καλά, μου αρέσει πολύ. Χιχιχι, μετριάζεις την αχώρια του αποχωρισμού των μαλλιών. Σνιφ, αλλά είπαμε, όλα καλά. Και θα βγάλω ένα μαλλί special. Έτσι είναι. Το έχω ξαναζήσει, οπότε το ξέρω ότι θα είναι special το μαλλί. Αγαπημένοι μου φίλοι, καλημέρα. Σήμερα Παρασκευή. Είμαι και πάλι στο Μεταξά για την προγραμματισμένη μου χημειοθεραπείουλα. Πρώτη φορά προσβλήθηκε από καρκίνο στα 19 της. Είχε κακοήθει όγκο στο θυροειδή. Εκείνη δεν το γνώριζε. Ένα γρομπαλάκι στο λαιμό, μα τι έχω, δεν είναι τίποτα παιδί μου, μα κάτι έχω, μα δεν είναι τίποτα, πάμε σε ενδοκρινολόγο. Μου κάνει υπέρχο, μου λέει πρέπει να χειρουργηθείς. Λέω τι είναι, μου λέει φαίνεται πολυοζώδη προχοκύλη. Μπαίνω λοιπόν στο νοσοκομείο, σε κρατικό νοσοκομείο, χειρουργούμε και μου είπε ο γιατρός ότι όλα θα πάνε καλά και ότι σε καθάρισα. Όταν αργότερα βγήκε η βιοψία, μίλησα με τους γονείς μου. Τους είπαν ότι αυτό που έχω είναι θυλώδες καρκίνωμα του θυρεοειδούς. Δεν είναι καρκίνος ο οποίος μεταστάται. Αποφάσισαν οι γονείς μου να με προφυλάξουν λόγω του ότι δεν κινδύνευε η ζωή μου αφενός και ήμουν αρκετά νέα αφετέρου. Και γι' αυτό δεν μου είπαν ότι ήταν καρκίνος. Στα 26 της η Ελένη γνώρισε το μεγάλο έρωτα. Παντρεύτηκε τον άντρα που αγάπησε βαθιά. Μένει έγκυος στο γιο τους. Είχε δύσκολη εγκυμοσύνη. 2 ώρες πριν γεννήσει έσπασε το πόδι της. Κάταγμα καρκινικό. Εκείνο το πρωί έφερε στον κόσμο το αγγελούδι τους. Το κράτησε στην αγκαλιά της μόνο για 3 μέρες. Βγαίνοντας από το μαιευτήριο μπήκε στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε εξετάσεις. Στην αρχή, όπως έλεγε ο σύζυγός της, ήταν δίπλα της. Όταν η βιοψία έδειξε πως πάσχει από καρκίνο στο μαστό, τότε, όπως ισχυρίστηκε η Ελένη, εκείνος αποκάλυψε πως είχε καρκίνο και είχε νοσήσει και στο παρελθόν.
ήταν 15 μέρες μετά αφού γέννησα το γιο μου. Και μου είπε ότι δεν μπορούμε πλέον να είμαστε μαζί, διότι ήξερα ότι είχα καρκίνο και του το έκρυβα και ότι νιώθει προδομένος αφόρητα από εμένα. Και ότι αφού επέλεξα να κάνω παιδί ενώ ήμουνα μέσα σε νόσο και να τα περάσω όλα αυτά και το επέλεξα μόνη μου, χωρίς να τον ενημερώσω, οφείλω όλο αυτό να το περάσω μόνη μου, γιατί εκείνος δεν ευθύνεται, γιατί δεν ήταν δική του απόφαση. Πιστέψτε με, αν ήταν αλήθεια, θα είχε απόλυτο δίκιο. Ολομόναχη ξεκινά να δίνει τη μάχη της με τον καρκίνο. Μετά από λίγο καιρό έμαθε πως ο άντρας που αγάπησε έκανε σχέση με μία φίλη της. Μετά την πρώτη χημειοθεραπεία. Ναι. Χώρισες με τον σύζυγό. Δεν είχε καν σαραντήσει ο γιος μου. Και ότι τον πρόδωσε. Δεν μπορώ λοιπόν εγώ να ζητώ από το Θεό συγχώρεση, αγάπη, ευκαιρία και να ζητάω εκδίκηση ή να νιώθω ζήλια ή να νιώθω μίσος. Δεν μπορώ να γίνω αυτό που δεν μ' αρέσει. Εκείνο το διάστημα είχε ξεκινήσει να γράφει ένα βιβλίο. Μέσα σε αυτό αποτύπωνε τα όσα βίωσε με τον καρκίνο και ήθελε να εμψυχώσει και άλλες γυναίκες που περνούσαν κάτι ανάλογο. Στην παρουσίασή του, πολλοί ήταν εκείνοι που βρέθηκαν στο πλευρό της. Ανάμεσά τους και η γογόμαστρο Κώστα. Είναι τόσο δυνατό κορίτσι που είναι παράδειγμα. Πώς το πω. Και όχι μόνο απλά παράδειγμα, είναι χαρά, η χαρά της ζωής είναι. Και νομίζω ότι αυτό που μόνο του είναι ένα πολύ δυνατό μήνυμα για όποιον τη βλέπει, για όποιον την ακούει, για όποιον θα διαβάσει το βιβλίο της. Πριν τρεις μήνες η Ελένη εμφανίστηκε για τελευταία φορά στην εκπομπή. Αν και η αρρώστια την είχε καταβάλει, το χαμόγελο δεν έφυγε στιγμή από το πρόσωπό της. Αυτή η περίοδος μου είχε αφήσει ένα πάρα πολύ άσχημο κομμάτι μέσα μου. Ένα δικό μου λάθος. Γιατί έχω μάθει να είμαι πολύ δίκαιη στη ζωή μου και να λέω τα πράγματα με το όνομά τους, με ξέρεις, και το ξέρω ότι αυτό το κάνω. Και αυτό που δεν έχω κάνει είναι να ζητήσω συγγνώμη για τα δικά μου λάθη. Και θέλω όσο μπορώ να το κάνω, να το κάνω και το οφείλω δημόσια, να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη από τα πεθερικά μου και από τη θεία μας, διότι αυτοί οι τρεις άνθρωποι μου φέρθηκαν με τον καλύτερο τρόπο και εγώ δεν τους μέτρησα όσο έπρεπε. Άκουσα άλλους και τους μέτρησα λάθος. Ζητώ συγγνώμη. Κατά τα άλλα όμως, δεν έχει αλλάξει τίποτα από ό,τι ξέρετε. Το καρκίνος δεν θα πάψει ποτέ να υφίσταται, τουλάχιστον κοιμισμένος στη ζωή μου, και εγώ δεν θα πάψω ποτέ να τον μάχομαι. Η Ελένη στην τελευταία της εμφάνιση μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον πατέρα του παιδιού της. Είναι ένας από τους καλύτερους μπαμπάδες που θα μπορούσε να έχω ζητήσει για το γιο μου. Οπότε δεν θέλω και δεν μπορώ, δεν μου βγαίνει να τον κατηγορήσω. Η Ελένη πάλεψε τρεις φορές με τον καρκίνο και βγήκε νικήτρια. Η τελευταία μάχη της όμως αποδείχθηκε άνηση. Τη Μεγάλη Τετάρτη έφυγε από τη ζωή. Για όσους γνώρισαν από κοντά αυτό το σπάνιο πλάσμα με την τεράστια δύναμη και θέληση για ζωή, θα μείνει πάντα στη σκέψη και στην καρδιά τους. Θα δώσω το λόγο πρώτα στη Τζίνα, γιατί για την Κωνσταντίνα σίγουρα είναι πολύ πιο δύσκολο. Η Κωνσταντίνα είναι η αδελφή της Ελένης. Λοιπόν, εγώ, Τατιάνα, θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα ένα μεγάλο ευχαριστώ σε σένα που έγινες ο άνθρωπος που μας βοήθησες να γνωρίσουμε την Ελένη. Όσον αφορά τη σχέση μου με την Ελένη, θα ήθελα να πω ότι αυτό που κατάλαβα εγώ από αυτή τη γυναίκα, που την έζησα πάρα πολύ στενά το τελευταίο διάστημα, λοιπόν, ήταν κάτι παραπάνω από φίλη μου. Η Ελένη δεν ήταν μόνο μια γυναίκα ευφυής. Δεν ήταν μόνο μια γυναίκα ειλικρινής, δεν ήταν μόνο μια αγνή και καθαρή ψυχή. Η θεϊκή της υπόσταση, αν μπορώ να το διατυπώσω έτσι, υπερτερούσε πολύ της ανθρώπινης. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να ζει τα συναισθήματά της στον υπέρτατο βαθμό και όσοι την πλήγωναν κατά καιρούς, να μπορεί όχι απλά να τους συγχωρεί και να τους αποδέχεται, αλλά να τους αγαπά. Γιατί πίστευε στο ανώτερο σχέδιο η Ελένη. Η Ελένη πίστευε ότι κάθε τι που έρχεται στη ζωή μας, κάθε τι δεινό, κάθε τι κακό, έρχεται για να μας δώσει ένα μάθημα. Πίστευε ότι η δική της η αποστολή, να το βάλω σε εισαγωγικά, αν και εκείνη έτσι ακριβώς το έλεγε, ήταν μέσα από τον πόνο, μέσα από τη δική της περιπέτεια, να διδάξει. Να μπορέσει να βοηθήσει, να μπορέσει να βοηθήσει έστω και έναν άνθρωπο. Και αυτός ήταν ο στόχος της και πίστεψέ με, το έκανε με εκατοντάδες ανθρώπους, να μην σου πω χιλιάδες ανθρώπους.
Η Ελένη ήταν η γυναίκα που ήξερε να στέκεται, να κρύβει το δικό της πόνο, έτσι δεν είναι, Κωνσταντίνα? Κρύβει το δικό της πόνο, να κρύβει τη δική της αγωνία, να μπορεί αυτή την αγωνία να τη μετατρέπει σε ελπίδα και να στέκεται όπου υπήρχε πόνος, όπου υπήρχε φόβος, όπου υπήρχε θάνατος. Λες και η ίδια ήταν αθάνατη, αλλά τελικά δεν ήταν. 6 φορές είχε κατατροπώσει την όσο. Έτσι. Η οποία βοήθησε πάρα πολύ κόσμο. Είναι εκατοντάδες οι άνθρωποι που έστειλαν μηνύματα για το θάνατό της στο Facebook, στο Twitter. Εν τω μεταξύ, τώρα στο διάλειμμα, σηκώνεται μια κοπελίτσα, κάθεται εκεί στο κοινό και μου λέει: ήρθαμε, λέει, για να δούμε την Ελένη. Και δεν την προλάβαμε. Από πού ήρθες, της λέω? Μου λέει: ήρθα από την Κύπρο. Α, την Κύπρο, της λέω, ταξίδεψες για να γνωρίσεις την Ελένη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Και η κοπέλα δίπλα, έτσι, καλησπέρα. Εσείς γιατί ταξιδέψατε για να δείτε την Ελένη από την Κύπρο? Ναι, βασικά ταξιδέψαμε, μιλούσαμε καθημερινά σχεδόν μαζί με την Ελένη, είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω Facebook. Γίναμε φίλες από την πρώτη εκπομπή σας, που την είχα δει εγώ προσωπικά. Μου είχε πει όταν θα κατέβαινε κάτω Κύπρο να τη συναντούσαμε. Εγώ είμαι θελόντρια στη Γιουρόπα Αντώνα Κύπρου. Έτσι μιλούσαμε για διάφορα θέματα και για καρκίνο και για διάφορους άλλους φίλους που είχαν καρκίνο. Η Ελένη ήταν πολύ ξεχωριστός άνθρωπος για μένα. Όταν είχε έρθει Κύπρο, θα ήθελα να πω ένα συγκεκριμένο περιστατικό, αν μου επιτρέπετε. Πήγαμε για τραπέζι μετά την παρουσίασή της με άλλες εθελόντριες από τη Γιουρόπα Αντώνα Κύπρου, κάτω στη Λάρνακα. Πήγαμε για φαγητό. Η Ελένη το διασκέδασε με την ψυχή της. Χόρεψε το ζεμπέκικο όπως αυτή ξέρει με τον μπαστούνι της, γιατί το ήθελε, το ζητούσε η ψυχή της. Όταν είχε τελειώσει το τραγούδι, ήρθε κοντά μας αυτός ο κύριος. Τώρα με βλέπει και η Αρθία από απέναντι και με ξέρει γι' αυτό, γιατί πράγμα μιλάω. Και έρχεται κοντά μας και μας λέει: τι γιορτάζετε, από πού είσαστε, από κάποιο σύνδεσμο, από κάποια οργάνωση? Γυρίζει και του λέει η Ελένη: εδώ όλες εμείς είμαστε καρκινιάρες. Αυτές εδώ οι άσχημες μόνο δεν έχουν καρκίνο. Έτσι αντιμετώπιζε την όσο. Κωνσταντίνα μου, αγάπη μου, για σένα είναι πιο δύσκολο. Το δυσκολότερο. Εσύ τι θα ήθελες να πεις? Πώς ήταν οι τελευταίες τις στιγμές στο νοσοκομείο? Ήταν δύσκολες. Πολύ. Το παιδάκι της πρόλαβε να το χαιρετήσει? Ναι, το πήγαμε στο νοσοκομείο, το είδε. Εγώ αυτή την έννοια είχα όλες αυτές τις ημέρες. Το είδε το μικρό. Ήξερε όταν το είδε ότι αισθανόταν? Όχι, όχι. Ελένη δεν γνώριζε ότι θα φύγει. Εμείς ξέραμε, εγώ, η μητέρα μου, της είχαμε πει ότι έχει πνευμονία και ότι έπρεπε να μείνει μέσα για τη βίωση. Δεν ήξερε ότι είχε προχωρήσει νόσος στον πνεύμονά της. Βέβαια, έχει καταλάβει ότι κάτι έχει και δεν πάει καλά. Αλλά δεν μπορούσε να το πει. Δεν ήξερε, γιατί εμείς την προστατεύαμε και είναι υποψιαζόταν ότι κάτι έχει και προσπαθούσε να προστατεύσει εμάς, μάλλον. Απλά δεν ήξερε ακριβώς τι έγινε αυτό που έχει. Και έλεγε, της είχαμε πει ότι και οι γιατροί στον πληροφόρο ήταν ότι ήταν πνευμονία. Οι γιατροί της μίλησαν για την Ελένη. Θα θέλαμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς και στο νοσοκομείο, γιατί δεν στάθηκαν μόνο ως γιατροί στο πλευρό της και το νοσοκομείο δεν την νοσήλευσε απλά. Γνωρίζοντας πόσο δύσκολο ήταν και για την οικογένεια και για την Ελένη να ανταπεξέλθει σε αυτή την νοσηλεία, στάθηκαν εκεί, ειδικά τις Άγιες Μέρες αυτές του Πάσχα, έτσι όπως έπρεπε. Το γνωρίζω. Και τους ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να δούμε τι λένε οι γιατροί.